αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά η ένωση της λιτότητας και της κοινωνικής εκμετάλλευσης, είναι και μία ένωση του υπεριαλισμού που επιχειρεί να κερδίσει εδάφη στην Ανατολική Μεσόγειο ή στα Βαλκάνια. Ζούμε σε μια χώρα και αγωνιζόμαστε ενάντια και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και σε άλλες πολιτικές που υπερασπίζουν την άποψη ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε παιχνίδια, σε ανταγωνισμούς, παιχνίδια εντός εισαγωγικών, στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Και ξέρετε, συνήθως, όταν μιλάμε για αυτή την κατάσταση, όταν μιλάμε για αυτό που ζούμε, μιλάμε για τη λιτότητα, μιλάμε για την ανάγκη ανατροπής της, όπως και την ανάγκη ανατροπής των μνημονίων. Πέρσι είδαμε ότι αυτή η υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση υπόγραψε μία κατάπτυστη ρατσιστική συμφωνία με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που δεν φανταζόμαστε σε τέτοια έκταση, το ζούμε αυτή την εποχή, την απόλυτη πρόσθεση της κυβέρνησης και της κυρίαρχης δικής μας τάξης με τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, με το κράτος του Ισραήλ, με τη δικτατορία της Αιγύπτου. Όλα αυτά στο όνομα των πετρελαίων και του φυσικού αερίου που δήθεν θα σημάνουν ωφέλη για το λαό μας. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Η Αμερικάνικη Exxon, η Γαλλική Total έρχονται εδώ για να εξασφαλίσουν κέρδη και να υποστηρίξουν τις δικές τους κυρίαρχες τάξεις. Από αυτά τα κέρδη θα υποφεληθούν μόνο η δική μας κυρίαρχη τάξη. Και άρα το κίνημα και η αριστερά χρειάζεται να δώσει όλες τις δυνάμεις της ενάντια στον υπεριαλισμό και ενάντια στον πόλεμο. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει σοβαρά να υποστηρίξει και την ανατροπή των μνημονίων και της λιτότητας στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Γιατί μόνο έτσι δεν θα αφήσει περιθώρια στην ακροδεξιά και στους φασίστες να παίζουν με τον εθνικισμό, να παίζουν με τον δίκαιο πατριωτισμό, να ψαρεύουν στα θολά νερά. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και είχε δίκιο ο σύντροφος ο Νίκος όταν μου έλεγε βαρύ το θέμα και βαριά τα καθήκοντα. Επειδή όμως υπάρχει ελπίδα και επειδή υπάρχουν οι αγώνες, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε συντρόφους από τις χώρες που σας περιέγραψα. Δυστυχώς μαζί μας δεν θα είναι για Λιουρπάνη. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Καταλωνία με την απαγόρευση του δημοψηφίσματος. Ο Μικέλ Λιουρπάν όμως, ευρωβουλευτής των Ποδέμος, στέλεχος των αντικαπιταλίστας, μας έχει στείλει ένα βίντεο που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα περιγράφει και τη μεγάλη μάχη που δίνει στο Ισπανικό κράτος η αριστερά και το κίνημα ενάντια στην Ισλαμοφοβία. Ο Ορμπάν είχε επισκεφθεί και τη χώρα μας όχι μόνο στις καλές εποχές του τότε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρόσφατα στο στρατόπεδο της Ηνωμένης για να συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες που ήταν εκεί στη Βαγμένη. Μαζί μας είναι η Liz Walsh από την Socialist Alternative, την σοσιαλιστική εναλλακτική της Αυστραλίας, συντρόφισσα πολύ ενεργή στο κίνημα που περιέγραψα πριν, αλλά και στο κίνημα που αναπτύσσεται στην Αυστραλία ενάντια στο Τραμπ. Η περιοχή, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
ο ειρηνικός, η Μέση Θάλασσα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και τέλος, έχουμε μαζί μας τον Κλάρι Πίτερσεν Σμιθ από τη μεγάλη καμπάνια που έχει αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες «Η ζωή των μαύρων μετράει» και στέλεχος του ISO, σύντροφος που ταυτόχρονα με τις ιδιότητες του ως σοσιαλιστής αντιρατσιστής είναι και σύντροφος που βρέθηκε παλιότερα στη Γάζα, μετά στο Ιράκ, στο κατεχόμενο Ιράκ, γιατί ανήκει σε εκείνο το ρεύμα της αριστεράς που θεωρεί ότι το πρώτο μας καθήκον είναι πάλι ενάντια στη δικιά μας κυρίαρχη τάξη, ενάντια στο δικό μας υπεριαλισμό. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας και ξεκινάμε με το βίντεο του Μιγγέλ.